Τον ήλιον της δόξης σταυρό προσιλωθέντα και της εν του θανάτου εκλάμποντα οσίβες Υβγάστης αυτούτες αστραπές και ήθλη σας λογγίνε ευσεβός Δια του τον νοσημό των παντοδαπών, λυτρούσε του εκβόντα. Δόξα το δεδοκό τη δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου πως είναι Τη δεκάτη έκτη του μηνός Οκτωβρίου, Λογκίνου μάρτυρος του εκατοντάρχου και δύο στρατιωτών, Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου και Δομνίνου των μαρτύρων, Μαλού Οσίου, Δομετίου Οσίου της Μονής της Αγίας Τριάδος των Μετεώρων, Ιωάννου του Νεομάρτυρος εκ Τουρκολέκα Αρκαδίας. Ο Άγιος Λονγίνος ο Εκατόνταρχος, ο Επί του Σταυρού. Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός από την πρώτη στιγμή που υψώθηκε πάνω στο Σταυρό ξεκίνησε να ασκεί μία παράδοξη και μυστική έλξη. Εκτός από τον δίκαιο ληστή, κερδίζει και τον Ρωμαίο Εκατόνταρχο, ο οποίος, εμβρόντιτος μπροστά στα εκπληκτικά σημεία που έβλεπε γύρω του, το σκότος, τον μεγάλο σεισμό και την ανάσταση των κεκοιμημένων που επακολούθησαν μετά από την Σταύρωση του Χριστού, φώναξε «Αληθώς Θεού Υιός είναι ούτος». Στα αλήθεια δηλαδή αυτός που σταυρώσαμε ήταν Υιός του Θεού και πράξαμε πάρα πολύ μεγάλη αδικία». Ο εκατόνταρχος αυτός, ο επί του Σταυρού, είναι ο Άγιος Λογκίνος, ο οποίος καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό ως εκατόνταρχος. Εκατόνταρχος σημαίνει ότι ήταν επικεφαλής 100 στρατιωτών. Ο Λογκίνος έλαβε την εντολή να επιβλέπει όλη τη διαδικασία της Σταύρωσης του Χριστού. Από την ώρα που φορτώθηκε δηλαδή ο Χριστός στο σταυρό, στο πρετόριο του Πιλάτου, αργότερα όταν έφτασαν στον Γολγοθά και σταύρωσαν τον Χριστό, αλλά και όταν τον προσήλωσαν στο σταυρό, έπρεπε να είναι από κάτω ο Λογκίνος και να επιβλέπει την όλη διαδικασία και τα μετέπειτα. Όταν λοιπόν είδε τον ήλιο μέρα μεσημέρι να σκοτεινιάζει και ένιωσε κάτω από τα πόδια του την γη να σύεται, συγκλονίστηκε και με φωνή μεγάλη ομολόγησε «Αληθώς Θεού Υιός ή νούτος». Έτσι ο εσταυρωμένος Χριστός έκανε να συγκλονιστούν τα βάθη της καρδιάς του εκατοντάρχου Λονγκίνου ώστε να δώσει την θαυμαστή του διακήρυξη. Ο Άγιος Λογκίνος επίσης ήταν ο επικεφαλής που θα επέβλεπε τον τάφο του Χριστού μαζί με την κουστοδία. Την ιστορία όλοι τη γνωρίζετε που οι αρχιερείς πήγαν στον Πιλάτο ημέρα Σαββάτου και είπαν «Διάταξε να τοποθετηθεί φρουρά στον τάφο γιατί οι μαθητές του είπαν ότι θα αναστηθεί εκ νεκρών και φοβόμαστε μην τυχόν έρθουν και κλέψουν το σώμα του και πούν ότι αναστήθηκε». Ήταν παρών λοιπόν ο Άγιος Λογκίνος και στην Ανάσταση και είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που κατέβηκε και μετακίνησε την πέτρα του τάφου είδε το κενό μνημείο και όλα αυτά τα εξαίσια και τότε η πίστη του διατρανώθηκε στο Χριστό ότι είναι πραγματικά Υιός του Θεού και Θεός. Όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός όταν αναστήθηκε διαδόθηκε αστραπιαία στην πόλη η είδηση και πήγαν και οι αρχιερείς και είδαν τον κενό τάφο και το σουδάριο και τα εντάφια σπάργανα του Χριστού τα είδαν τακτοποιημένα όλα στη θέση τους και επειδή ήθελαν να συκοφαντήσουν την Ανάσταση, πήραν τους στρατιώτες και τους είπαν θα σας δώσουμε χρήματα για να κλείσετε το στόμα σας και να πείτε ότι εμείς ενώ κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και έκλεψαν τη σωρό. Όλοι οι στρατιώτες συμφώνησαν να πάρουν αργύρια. Τους είπε ο Καϊάφας πάρτε τα αργύρια και θα μιλήσουμε εμείς στον πόντιο Πιλάτο και δεν θα φέρετε καμία ευθύνη. Μόνο ο Λογκίνο και δύο στρατιώτε αρνήθηκαν να πάρουν χρήματα. Τότε ο Λογκίνο πέταξε τη στολή και τα ξύφη του και έφυγε με αυτού του δύο μαθητέ του και πήγε στην Κεσάρια, την πατρίδα του. Εκεί πέρα λοιπόν με παρησία κύριε ότι ο Ιησούς Χριστό αναστήθηκε εκ νεκρών. Κατηχήθηκε από του Αποστόλου ο Άγιο Λογκίνο, βαπτίστηκε και με θάρρο επιτελούσε έργο ιεραποστολικό ευαγγελιζόταν την Ανάσταση. Το πρώτο κήρυγμα περί της Αναστάσεως στην Καπαδοκία το έκανε ο Άγιος Λονγίνος. Επειδή όμως η εξουσία και το ιερατείο ενοχλεί το να ακούει για την Ανάσταση του Χριστού, έστειλε ο Πόντιος Πιλάτος στρατιώτες στην Κεσάρια για να αναζητήσουν και να βρουν τον Λονγκίνο. Φτάνουν λοιπόν οι στρατιώτες στην Κεσάρια και βλέπουν έξω από την πόλη έναν ο οποίος ήταν ντυμένος με ρούχα πάρα πολύ φτωχικά, τα μαλλιά του ατιμέλητα και τον ρώτησαν τον άνθρωπο αυτό μήπως ξέρεις του λένε κάποιο λογίνο και λέει αυτός ναι γνωρίζω ποιος είναι ο λογίνο. ελάτε λέει στο σπίτι μου να φάτε και να ξεκουραστείτε και έπειτα θα σας τον φανερώσω ποιος είναι. Επήγαν λοιπόν οι στρατιώτες εκεί, έφαγαν, ήπιαν, τους φιλοξένησε, τους κοίμησε και στο τέλος τους λέει «Εγώ είμαι ο Λογκίνος». Και εξεπλάγησαν οι στρατιώτες και του είπαν «Δεν μπορούμε να σε σκοτώσουμε». «Φύγε», του λένε για το φαγητό που μας έδωσες και το καλό που μας έκανες. «Φύγε για να γλιτώσεις τη ζωή σου». Και απαντάει ο Άγιος Λογκίνος ότι «Δεν θέλω να σώσω αυτήν την πρόσκαιρη και επίγεια ζωή, αλλά θέλω να κερδίσω την ουράνια ζωή, την αιώνια ζωή» και να πάω κοντά στο Χριστό, τον Σταυροθέντα και Αναστάντα, διότι κατάλαβε ο Άγιος Λογκίνος ότι ο φαινομενικός κατάδικος τον οποίον σταύρωσαν, στην ουσία δεν ήταν κατάδικος, ήταν ο μόνος αθώος και ο μόνος αναμάρτητος, ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Αναστάσεκ του τάφου και σωτήρ του κόσμου. Και έτσι λοιπόν οι στρατιώτες αποκεφάλισαν τον Άγιο Λογκίνο και την κεφαλή του την έβαλαν σε ένα δοχείο με μέλι και την έφεραν στην Ιερουσαλήμ και την παρουσίασαν στον πόντιο Πιλάτο. Και έτσι ο Άγιος Λογκίνος αξιώθηκε να λάβει τον μαρτυρικό Στέφανο, όπως και οι δύο στρατιώτες που ήσαν μαζί του στην Κεσάρια. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, και σώσον ημάς. Αμήν.